Ομιλίες με τοπικούς παράγοντες που είχαν εκδηλώσει την αντίδρασή τους, ακόμα και με ευρωβουλευτές και βουλευτές. Ήδη είχα πει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει σε πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο μια επάνωδο σε ένα συγκεντρωτικό πάλι διοικητικό σύστημα ουσιαστικά. Οπότε, αλλά είναι κάτι το οποίο σε κάθε περίπτωση θα συζητείται. Αλλά ο τρόπος αυτός επικοινωνίας, κυρίως από το μέσο της αυτοδιοίκησης, ότι καταργούνται οι αποκεντρωμένες, είναι παραποίηση καταρχήν των λόγων του Υπουργού ουσιαστικά. Το οποίο δεν προσφέρει τίποτα ούτε στην κρατική διοίκηση, ούτε στην αυτοδιοίκηση. Ωραία, οπότε, καλά κάνετε και μας το απαντάτε. Είναι αυτό ότι συνήθως δεν διαβάζουμε μόνο τους τίτλους, διαβάζουμε και το περιεχόμενο. Έτσι γίνεται συνήθως δυστυχώς. Ναι, ναι, και βγάζουμε συμπεράσματα από ένα τίτλο και ενδεχομένως και μια φωτογραφία, κύριε Κοζηράκη. Μπορεί. Λοιπόν, πάμε στο θέμα της Μαλάβανης. Εκεί έγινε, μάλλον έπεσε υπογραφή μεταξύ εσάς και αναδόχου για τη Μαλάβρα. Γιατί ακριβώς, αν θέλετε να μας εξηγήσετε. Ναι, είναι η Μαλάβρα μαζί με τον Αλμυρό Ηρακλείου και τον Αλμυρό Αγίου Νικολάου αποτελούν τις τρεις σημαντικότερες υφάλμηρες παράκτιες πηγές της Κρήτης, οι οποίες έχουν μια τροφοδότηση σε πολύ σημαντικές ποσότητες νερού. Οι πηγές της Μαλάβρας περίπου εκτιμούνται από την αποκεντρωμένη ότι μιλάμε για 40 με 50 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο. Αυτές λοιπόν οι πηγές, οι οποίες είναι υφάλμηρες, ανάλογα το περίοδο της άντλησης, όταν είναι υδρευτικές ή αρδευτικές ανάγκες πολύ ψηλές, τα νερά αυτά χειροτερεύουν σε ποιότητα, υφαλμυρίζουν περισσότερο. Μπορεί να μεταβληθεί δηλαδή η ποιότητα και η αλατότητα των νερών αυτών. Οπότε σε κάθε περίπτωση, και καθώς και συγκεκριμένα για τη Μαλάβρα σαν στοιχεία, η Μαλάβρα με τα εκατομμύρια κυβικών μέτρων, οι πηγές της Μαλάβρας που σας είπα, περίπου τα 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα τροφοδοτούν το φράγμα Νταμιανών. Περίπου τα 5, από τα 40 με 50. Οι γεωτρήσεις που υπάρχουν ολούθε γύρω από τη, πηγή αυτή, πολλές υδραυτικές και αρτευτικές, αντλούν περίπου 2 με 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο. Οπότε φαντάζεστε ότι έχουμε τεράστιες ποσότητες νερού, οι οποίες είναι βέβαια αμφισβητήσεις τίσιμης ποιότητας, χρειάζονται βελτίωση στην αξιοποίησή τους, αλλά είναι τεράστιες ποσότητες νερού οι οποίες χάνονται. Και πρέπει με αυτόν τον τρόπο, με τέχνικο-οικονομική μελέτη, δεν είναι μια γενική θεωρητική διαχειριστική μελέτη, είναι μια μελέτη η οποία μέσα 15 μήνες θα πάρει για τις τρεις πηγές όλα τα στοιχεία που υπάρχουν, θα συγκρίνει μεταξύ τους τέχνικο-οικονομικά, τεχνικά και οικονομικά σενάρια για τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση αυτών για την ίδρυυση και την άρδευση, και στο τέλος θα προτείνει την πραγματικά καλύτερη λύση για την αξιοποίηση των πηγών αυτών. Μάλιστα. Όλοι ξέρουμε βέβαια τι έχει γίνει στη Μαλάβρα. Με τις μεντενές έχουν προσπαθήσει να κρατήσουν το νερό, ας πούμε, να μην πηγαίνει στη θάλασσα και να το αντλούμε λίγο πιο πάνω πριν τη θάλασσα, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, εντάξει, μπορεί να κρίνει ότι ένα στο ΕΒ, μία ΔΕΙΑ θα προσπαθήσει με κάποιο τρόπο να κάνει πράγματα έτσι ώστε αποσπασματικά και πρόσκαιρα να διασφαλίσει κάποιες καλύτερες συνθήκες για το νερό, ίδρυυσης και άρδευσης. Σε κάθε όμως περίπτωση. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με αυτό που λέτε τώρα. Δεν έχει να κάνει ακριβώς τίποτα. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Άλλος δήμαρχος που αφορά περιοχή τέτοια με καστικές πηγές της Κρήτης, ήρθε στο γραφείο μου πριν περίπου 2 μήνες, είπε ότι έχει μεγάλες συζητήσεις και πιέσεις για δομές αφαλάτωσης στην περιοχή του ουσιαστικά. Με ρώτησε αν αυτή η μελέτη θα προχωρήσει, θα κλείσει σύντομα. Του είπε ότι έχει συμβασιοποιηθεί και ο άνθρωπος είπε ότι πραγματικά θα περιμένει το αποτέλεσμα αυτής της μελέτης, έτσι ώστε να υλοποιήσει τη βέλτιστη λύση και να μην κάνει μπαλώματα, να πανηράει και όλο τον ενδιάμεσο χρόνο. Έτσι. Τώρα, σε εμάς εδώ στη Μαλάβρα, κυρία Κοζηράκη, είμαι σίγουρη ότι το γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα. Έχει υπογραφεί σύμβαση μεταξύ Δήμου και του ΕΒ για την αξιοποίηση περισσότερο των πηγών. Έχει να κάνει ενδεχομένως και κάποιος αγωγός να έρθει από την Μαλάβρα προς το φράγμα Μπραμιανών. Δεν ξέρω ακριβώς τι προβλέπει αυτή η μελέτη. Ναι, ούτε θα σας πω, ούτε και εγώ. Ναι. Το ξέρω αυτό, αλλά τι προβλέπω και πώς αλλά το γνωρίζω. Αυτό, αυτό θα συνεχίσει, ας πούμε, πρόσκοπτα ή θα περιμένουμε αυτή τη μελέτη που λέτε εσείς τώρα για να ενταχθεί όλο αυτό να είναι ένα πακέτο, τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση θα σας πω επίσης αυτό που λέω. Δηλαδή, για να μην γίνονται αποσπασματικά
ο ένας και είναι αυτό. Αποσπασματικά ή πρόσκαιρα κάτι μπορεί να συμβεί. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν αυτή η μελέτη έχει παραδοθεί ενδιάμεσα. Δηλαδή, η μαλάβρα, το αποτέλεσμα της μαλάβρας εμφανιστήκε μέσα σε 6 με 8 μήνες. Είναι κάτι το οποίο θα έχει ενδιάμεσα παραδοθεί αποτελέσματα στους 15 μήνες. Σε κάθε περίπτωση όμως, μιλάμε ότι για όλα αυτά τα έργα και τις υποδομές, τις αρδευτικές και ιδευτικές, ό,τι γίνεται μετά το 2021, αν δεν κουμπώνουν πάνω στο διαχειριστικό σχέδιο και τις μελέτες που εκπονούνται πάνω σε αυτό, καλή ώρα, αυτή που σας είπα, δεν θα λαμβάνουν καμία χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μας το έχετε ξαναπεί και το έχω κρατήσει έτσι και το συνεχώς με όποιους μιλώ. Τελειώνει η διαχειριστική περίοδος των υδάτων, γιατί και τα σχέδια διαχείρισης και όλα αυτά που συμβαίνουν είναι επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν κάποια κίνητρα και αντικίνητρα. Το σοβαρό κίνητρο είναι ότι όλα αυτά γίνανε εδώ και τόσα χρόνια, όχι στον αέρα. Γίνονται τα σχέδια διαχείρισης, έχουν αναθεωρηθεί δύο φορές. Γίνονται τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας τώρα. Εξειδικεύονται τα σχέδια διαχείρισης με ειδικές τεχνικο-οικονομικές μελέτες συγκεκριμένες, όχι διαχειριστικές. Γι' αυτό είναι και τόσο μικρές, σύντομες και σχετικά είναι ολιγοδάπανες ουσιαστικά, έτσι ώστε να προκριθούν πραγματικά οι λύσεις αυτές που κάνουν τα διαχειριστικά. Αν δεν είναι αυτές οι λύσεις στις περιοχές που ζητείται χρηματοδότηση, δεν θα υπάρχει χρηματοδότηση. Αυτό θα, να μας κάνει να ανησυχήσουμε, ας πούμε, για τα συνοδά έργα του φράγματος. Ξέρω ότι το γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα, τα οποία είναι χρόνια τώρα τα ζητούμε. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και το αντιπλημμυρικό της ΓΡΑ Λιγιάς. Τώρα με τις τελευταίες βροχοπτώσεις πλημμύρισε το σχολείο. Άρα δεν γνωρίζω τώρα αν εκεί μπορεί να ενταχθούν σε αυτά που μας περιγράψατε πριν τέτοιου είδους έργα. Έχει να κάνει σε σχέση με τη διαχείριση. Αν αφορά τη διαχείριση του υδατικού συστήματος αυτού, αυτής της λεκάνης απορροής, σίγουρα θα έχει να κάνει. Η εξειδίκευση μετά προκύπτει μέσα από αυτά που σας λέω ότι έχω στη συνέχεια διαχειριστικά άρα σχέδια. Άρα κάποιος πρέπει να το δει αυτό το θέμα. Με η διεύθυνση υδάτων της αποκεντρωμένης έχει συγκεντρώσει από παντού όλα τα έργα που έχουν εκπονηθεί, τις μελέτες που εκπονούνται και ό,τι υπάρχει από πλευράς Δήμων, ΔΕΙΑ, το ΕΒ και ο ΑΚ. Έχουν συγκεντρωθεί όλα. Έχουν προτεραιοποιηθεί, έχουν αξιολογηθεί, υπάρχει επικοινωνία και συμφωνία και βαδίζουν από κοινού. Δεν είναι κάτι το οποίο θα προκύψει ξαφνικά ότι τι κάνετε ακριβώς τώρα δεν προβλέπετε. Μάλιστα, υπάρχει λοιπόν μια συνεργασία με όλους τους φορείς. Τώρα, άρα είναι στο χέρι, ας πούμε, του Δήμου, αν καταλαβαίνω, ή του ΤΟΕΒ, για αυτά τα δύο έργα που είναι πολύ σημαντικά και να μην πνίγεται η ΓΡΑ Λιγιάς, να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα εκεί. Και τα συνοδέργα του. Βέβαια, η εφαρμογή αυτών και η εκτέλεση των έργων αυτών είναι οφείλεται της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρέπει να προστατέψει, αποτελούν μέρος της πολιτικής προστασίας, αποτελούν, είναι το εκτελεστικό όργανο στην περιφέρεια, είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, στην περιφέρεια με πιο μικρό, είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, η Δήμη και η περιφέρεια. Αυτοί θα εκτελέσουν τα έργα αυτά που προκρίνονται ως τα καλύτερα, χρηματοδοτούνται για να τα εκτελέσουν. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν έχετε μια εικόνα να μας δώσετε για την ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας όσον αφορά ποια έργα μπορεί να ενταχθούν σε αυτόν τον προγραμματισμό ή έχουν προταθεί να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι στη θέση να σας πω. Πάντως έχει τουλάχιστον εδώ και ένα χρόνο έχει καταρτιστεί αυτή η λίστα περίπου ένας χρόνος όπου όλοι οι Δήμοι, όλοι το ΕΒ, όλοι οι ΔΕΙΑ και ο ΑΚ προτείνουν αυτά και έχουν κατηγοριοποιηθεί και προτεραιοποιηθεί. Υπάρχει αυτή δηλαδή, υπάρχει αυτή η λίστα. Δεν ξέρω συγκεκριμένα ποια είναι αυτά τα έργα και την περιοχή της Ιεράπετρας. Όχι. Μάλιστα. Ωραία. Κυρία Κοζηράκη, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Περιμένουμε τα νεότερα για τη Μαλάβρα. Αυτός ήταν και ο λόγος της επαφής μας της τηλεφωνικής. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Γιατί θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάτι που γνωρίζετε εσείς για το θέμα του προσφυγικού. Πολλά λέγονται και ακούγονται και γράφονται τελευταία έτσι 24 ώρα και όχι μόνο για κλειστά κέντρα, ανοιχτά κέντρα. Γνωρίζετε κάτι εσείς στην αντιπεριφέρεια? Να σας πω, το προσφυγικό είναι ένα θέμα το οποίο
διαχειρίζεται από πλευρά μας από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ναι, ναι. Δεν είναι μια αρμοδιότητα που όχι, έχει το γνωρίζω, αλλά φαντάζομαι ότι ενημέρωση, αν υπάρχει κάποιο σχεδιασμός θα σας ανακοινωθεί, έτσι δεν είναι? Ναι, θα γίνει. Ναι. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, περίπου ξέρω ότι ξέρουν και οι προηγούμενοι. Δεν θεωρώ ότι είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα δημιουργηθούν δομές στην Κρήτη. Ναι. Οι οποίες δομές φαντάζομαι ότι θα γίνουν με έναν τρόπο σύγχρονο, με έναν τρόπο διαφορετικό. Είμαστε ένα νησί το οποίο ίσως θα μπορούσε να φιλοξενήσει ανθρώπους πιο οργανωμένα, πιο σχεδιασμένα, με επιτήρηση, επίβλεψη ίσως και ανθρώπων που θα μπορούσαν να απασχοληθούν στην πρωτογενή παραγωγή. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, που υπάρχει ανάγκη. Έτσι. Το θέμα δεν είναι, το θέμα ουσιαστικά είναι να καταφέρουμε εμείς να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας σε σχέση με αυτό. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη και πρέπει να φιλοξενηθούν κάπου και έχουν καταγραφεί και μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να έχουν όφελος από αυτό, είναι κάτι το οποίο γενικότερα είναι θεμητό. Επίσης, η Ελλάδα έχει μια ευρωπαϊκή οφειλή έναντι αυτών των θεμάτων, έτσι ώστε να μπορέσει να το διαχειριστεί και να το αντιμετωπίσει με τη δέουσα σοβαρότητα και βάσει των και των πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων που έχει λάβει. Μάλιστα, ωραία. Κύριε Κοζιάκη, δεν γνωρίζουμε δηλαδή αν είναι κλειστές δομές, αν είναι ανοιχτού τύπου, αν είναι ξενοδοχεία, αν είναι κάτι άλλο. Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι αυτό ακόμα δεν έχει αποφασιστεί τόσο συγκεκριμένα. Όχι, επειδή πάρα πολλά σήμερα δημοσιεύματα. Ναι, γι' αυτό σας ρωτώ. Ίσως μπορώ να ξέρω σύντομα, αλλά όχι ακόμα. Ναι, να έχουμε μια πιο επίσημη ανακοίνωση γι' αυτό. Γι' αυτό σας ρώτησα αν γνωρίζετε κάτι περισσότερο. Αν θα έχουμε τι δομές, τι τύπου δομές, διότι και οι δήμαρχοι και η ΠΕΔ δεν δέχεται κλειστού τύπου δομές, το έχει εκφράσει και στο παρελθόν. Ναι, σε κάθε περίπτωση έχουμε καινούργια, ΠΕΔ, υπάρχει καινούργιο σώμα της ΠΕΔ, ίσως γίνουν άλλες προτάσεις, ίσως γίνουν άλλες συνεννοήσεις και εγώ πιστεύω πραγματικά ότι όπως και την προηγούμενη φορά που σε συγκεκριμένες συνθήκες πραγματικά βγήκε η καλύτερη δυνατή λύση για τη φιλοξενία προσφύγων, θεωρώ ότι αυτό ακριβώς θα γίνει και τώρα με τις τωρινές βέβαια συνθήκες του πολύ αυξημένου αριθμού. Ό,τι συμβαίνει τώρα. Ελπίζω και εύχομαι γι' αυτό. Ναι, καλά το κάνετε, διότι υπάρχει, έχει αναπτυχθεί και υποβόσκη και όχι μόνο υποβόσκη. Παραφιλολογία. Έτσι, και ένας έντονος, τι να πω τώρα, να το πω, ρατσισμός, να το πω, ξενοφοβία. Υπάρχουν διάφορα τέτοια. Ναι, υπάρχει σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που ακριβώς περιγράψατε και από την άλλη, και από την άλλη πλευρά υπάρχει το θέμα που βλέπουμε ότι σε ένα χώρο όπως είναι η Κρήτη, με τέτοια πρωτογενή παραγωγή και τέτοια δυναμική, να μην υπάρχουν άνθρωποι για να μαζέψουν αυτή τη σοδειά, να μην υπάρχουν χέρια εργατικά για τις οικοδομές και για τις κατασκευές. Τα βλέπουμε όλα αυτά. Γιατί δεν θα μπορούσαν όλα αυτά με κάποιο θεμητό τρόπο να συνδυαστούν. Δεν ξέρω αν είναι στο χέρι της ελληνικής κυβέρνησης αυτό τώρα βέβαια. Εγώ πιστεύω ότι το κάνουν και ότι οφείλουμε να το κάνουμε με τη δέουσα προσοχή και σημασία. Ωραία, το παρακολουθούμε και εμείς το θέμα δημοσιογραφικά με πολύ πολύ προσοχή και υπευθυνότητα για αυτούς τους ανθρώπους που θαλασσοπνίγονται και έρχονται από εμπόλεμες ζώνες, εν πάση περιπτώσει. Κύριε Κουζηράκη, να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Καλημέρα να έχετε. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά με, με την κυρία Κουζηράκη για το πολύ σημαντικό